Απάντηση μέσω της δευτερολογίας του έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στην ώρα του Πρωθυπουργού στην Βουλή των Ελλήνων, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του Γενικού Γραμματέα του Μέρα 25 Γιάννη Βαρουφάκη για το μεταναστευτικό. Εντός 2020 εντάσσουμε 40.000 ετούντες άσυλο σε διαμερίσματα και ξενοδοχεία και 16.000 σε προγράμματα απασχόλησης. Πρώτη φορά που η Ελλάδα υπέβαλε εμπρόθεσμα στρατηγικό σχέδιο για το θέμα αυτό στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και βέβαια, μεταβάλουμε το πλαίσιο συνεργασίας με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ώστε να ξεχωρίσει επιτέλους η Ήρα από το Στάρι. Καθιερώνεται πιστοποίηση, έλεγχος, λογοδοσία. Οι οργανώσεις αυτές εξάλλου απολαμβάνουν σημαντικής χρηματοδότησης. Και αν γύρω τους έχει απλωθεί μια κακή φήμη που αδικεί τις σοβαρές, σημαντικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις που κάνουν εξαιρετική δουλειά υποστηρίζοντας την πολιτεία, αυτό συμβαίνει διότι όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις αφέθηκαν στη μοίρα τους. Χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς καμία πιστοποίηση και χωρίς καμία διάκριση των σοβαρών μη κυβερνητικών οργανώσεων από αυτές που εξυπηρετούν άλλους στόχους και άλλους σκοπούς. Κίνηση τρίτη. Η χώρα θωρακίζεται. Στα χερσαία σύνορα εγκαθιστούμε περισσότερα παρατηρητήρια. Εντατικοποιούμε την επιτήρηση του Εύρου. Ενώ στα θαλάσσια σύνορα, αυτά που για κάποιους δεν υπήρχαν ποτέ, ενισχύουμε τις δυνάμεις του λιμενικού με επιπλέον πλωτά μέσα, αυξάνουμε το δυναμικό. Ήδη την τελευταία εβδομάδα, στο Ανατολικό Αιγαίο, γίνονται καθημερινά επιπλέον 23 περιπολίες ημερησίως. Προσλαμβάνουμε 400 υπαλλήλους με συμβάσεις έργου στην υπηρεσία ασύλου. Έτσι θα μπορέσουμε να τριπλασιάσουμε την ικανότητα χειρισμού των υποθέσεων. Και με μεταβατικές διατάξεις ρυθμίζουμε με συνοπτικές διαδικασίες παλιές υποθέσεις, ώστε να μειωθεί κατά 60% ο αριθμός των εκκρεμωτήτων. Το πέρασμα της κακοκαιρίας σε Κεφαλονιά και η Θράκη έκλεισε τα σχολεία, μετέτρεψε τους δόμους σε ποτάμια και προκάλεσε προβλήματα σε γειτονιές και κεντρικά σημεία. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι πως τα σχολεία και στα δύο νησιά θα παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, καθώς οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, είναι απροσπέλαστοι. Επιπλέον καταγράφηκαν κατολιστήσεις, ενώ συνεχίζει να βρέχει καταρακτοδός και οι περισσότεροι έχουν μείνει στα σπίτια τους για να προστατευτούν. Χαρακτηριστικές είναι και οι εικόνες που κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα οι κάτοικοι της περιοχής. Παράλληλα, τεράστιες καταστροφές έχουν υποστεί καλλιέργειες σε χωριά του Κάμπου, των Δήμων Τρικαίων και Φαρκαδόνας από την ισχυρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα. Στα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, οι καταστροφές από τις καταιγίδες που εντοπίζονται είναι από καταπτώσεις βράχων. Μάλιστα, εντυπωσιακά είναι και τα βίντεο που έχει καταγράψει το trikalaola.gr τις στιγμές που οι κεραυνοί έκαναν τη νύχτα μέρα στα Τρίκαλα.